Λάθος για την παράταξη, λάθος για τη χώρα. Νομίζω ότι χαλάρωσε τα αντανακλαστικά και της κυβέρνησής μας μετά τις εκλογές και της κοινωνίας. Δημιούργησε προσδοκίες. Ναι, χαθήκανε οι ρυθμοί. Έπρεπε να κινηθούμε πολύ ταχύτερα. Τώρα βλέποντας τα πράγματα αναδρομικά, αντιλαμβανόμαστε ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Έπρεπε να ληφθούν τα μέτρα που θα έπιθαν και τις αγορές, αλλά και κυρίως μέτρα τα οποία θα μάζευαν το έλλειμμα από την αρχή. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ήμουν μέσα στο σύστημα που έκανε τις επαφές, τις διαπραγματεύσεις. Εγώ ήμουν Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ήμουν εναντίον της προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είχα αυτή την αντίληψη για τα πράγματα. Βέβαια, δυστυχώς, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει προσφύγει μόνο η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Έχει προσφύγει η Ευρωζώνη συνολικά. Mm-hmm. Η πιο αναπτυγμένη περιοχή του κόσμου. Mm-hmm. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Σιφηλίου. Αυτό είναι το τραγικό πρόβλημα της Ευρωζώνης. Άρα, κύριε Βενιζέλη, για να τα ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα. Το μνημόνιο νούμερο 1 ήταν λάθος. Ήτανε ελλιπές. Γιατί το μνημόνιο νούμερο 1 αντιμετώπιζε τα προβλήματα δανεισμού, όχι τη βιωσιμότητα του χρέους.